Περνάμε στην Atradius, τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων στην Ελλάδα και μεταξύ άλλων εξειδικεύεται και στην ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων. Παρακαλούμε να έρθει στο βήμα ο κύριος Γεράσιμος Ζέης, Managing Director του ελληνικού υποκαταστήματος εδώ. Και το βραβείο θα το δώσει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μαρία Αντωνίου, παρακαλείστε. Δεύετε κι εσείς να δώσετε το βραβείο. Καλησπέρα σε όλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την τιμή που μας κάνατε μέσω αυτής της βράβευσης, καθώς και ιδιαίτερα ευχαριστώ στον κύριο Πτενά και τους διοργανωτές για τη διοργάνωση αυτής και την υλοποίηση αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας, η οποία δίνει έμφαση και τα φώτα στις ελληνικές εξαγωγές. Η Atradius μπήκε στην ασφαλιστική αγορά πριν 20 χρόνια, παραπάνω από 20 χρόνια, και μετά από αυτή την μακρά περίοδο, δεν είμαστε περήφανοι μόνο για το γεγονός ότι είμαστε οι market leaders στην ελληνική αγορά ασφάλισης πιστώσεων, όπως είπε και η αγαπητή κυρία, ούτε για το επικό loyalty rate που απολαμβάνουμε από το πελατολόγιο μας. Είμαστε όμως ιδιαίτερα περήφανοι για το πελατολόγιο το οποίο έχουμε φτιάξει και το οποίο απαρτίζεται από τις πιο αξιόλογες επιχειρήσεις της Ελλάδος και τους πιο δραστήριους επιχειρηματίες και στελέχη της ελληνικής αγοράς, μερικοί εκ των οποίων είναι και σήμερα εδώ. Πέρα από τον προφανή ρόλο της ασφάλισης των πιστώσεων, ο οποίος δεν είναι άλλος από το να αποζημιώνουμε τις επισφάλειες των Ελλήνων εξαγωγών από τις επισφάλειες που εκείνοι παθαίνουν και από τα φέσια που αυτοί τρώνε, να μου επιτρέψετε την υπεραπλούστευση, από τους ξένους οφειλέτες. Αυτό που παρέχουμε ως εργαλείο στον Έλληνα εξαγωγέα είναι και εργαλεία ώστε να τον βοηθήσουμε να μεγαλώσει το πελατολόγιό του, να βρει νέους πελάτες, να διεισδύσει σε νέες αγορές, να αυξήσει τον τζίρο του εκ του ασφαλούς, να αποκτήσει αντικειμενικότερο credit control και underwriting, να αποτρέψει την επισφάλεια και τις ζημιές και πάνω απ' όλα να αποκτήσει πρόσβαση σε ευκολότερη και φτηνότερη χρηματοδότηση. Πριν από 9 χρόνια, όταν η κρίση χτύπησε την Ελλάδα, στην Atradius Ελλάδος πήραμε μία στρατηγική απόφαση και την ακολουθήσαμε και την ακολουθούμε, η οποία ήταν να δώσουμε έμφαση στην ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων πιο πολύ και λιγότερο στην ασφάλιση των εγχώριων πιστώσεων. Το τηρήσαμε αυτό και σήμερα είμαστε στη θέση να έχουμε ισομοιράσει τα πιστωτικά όρια τα οποία έχουμε δώσει για τους ξένους οφειλέτες, όσο και για τους Έλληνες οφειλέτες. Ειδικά για τους ξένους οφειλέτες, τα πιστωτικά όρια τα οποία έχουμε δώσει στους Έλληνες εξαγωγείς είναι της τάξης του 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία, εάν θεωρήσουμε ότι ο μέσος χρόνος πληρωμής από τους ξένους αυτούς οφειλέτες του εξαγωγής μας είναι 3 μήνες περίπου, το DSO, αυτό αντιστοιχεί σε 5 δισεκατομμύρια εξαγωγικού τζίρου, το οποίο με τη σειρά του αντιστοιχεί στο 8,5% της ελληνικής εξαγωγικής δραστηριότητας. Αυτό μας οδηγεί με ασφάλεια στο συμπέρασμα και για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι ότι η Atradius ασφαλίζει, διασφαλίζει το 8,5% της εθνικής μας εξαγωγικής δραστηριότητας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι λοιπόν γι' αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι η πολυπόθητη ανάπτυξη της χώρας και η ανάκαμψη της οικονομίας θα έρθει κυρίως μέσα από τις προσπάθειες στις εξαγωγές. Δεν θα πω περαιτέρω άλλα, παρά μόνο να ευχαριστήσω όλους και να ευχηθώ υγεία και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.